Έχουμε επιστρέψει λοιπόν φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με τον coach Κακιούζη σε ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι. Coach, υπήρξες παίχτης εδώ, υπήρξες αντίπαλος, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να σπάσεις αυτήν την έδρα. Εντάξει, όταν παίζεις μέσα στο Λευκόθεο είναι πάντα πάρα πολύ δύσκολα. Βάλαμε για μένα, πιστεύω, παίξαμε για 30 λεπτά καταπληκτικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Βάλαμε δύσκολα στον εαυτό μας. Αλλά είπε το Απόλλων είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολύ καλούς παίχτες, αναμενόμενη αντίδραση. Δεν χάσαμε την ψυχραιμία μας και καταφέραμε και κάναμε απλά το 0, τίποτα παραπάνω. Για μένα δεν είναι, δεν πανηγυρίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Παίζουμε πάλι σε 3 μέρες. Θα δούμε τα λάθη μας, θα βελτιώσουμε κάποια πραγματάκια, να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ελέγξατε τον ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο με πολύ καλές αμυνές. Δεν καταφέρατε όμως να ξεφύγετε, κάτι που καταφέρατε να κάνετε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και εκεί ήρθε ένα μικρό, ας το πούμε, blackout στην ομάδα σας. Είναι φαντάζομαι εκεί που θα εστιάσετε στο team talk. Λογικά, εντάξει, κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να παίξει 40 λεπτά στην ίδια ένταση και στην ίδια διάρκεια. Η ουσία είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα, κάναμε αρκετά λαθάκια τα οποία. Είναι λογικό να συμβούνε. Ξανά και πάλι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ δύσκολη ομάδα, πολύ δύσκολο γήπεδο να παίξει. Τρομερή ατμόσφαιρα. Αλλά τίποτα, είμαι πολύ περήφανο για τα παιδιά. Ήταν καταπληκτική δουλειά. Συγχαρητήρια σε όλου. Πραγματικά τα έψημα πάνε μόνο σε αυτού, τίποτα παραπάνω. Και επιστροφή για ένα στου Κυπριακού πάγκου, α το πούμε έτσι, μετά το Κερκίδε στο κύπελο. Μια έτσι, πρώτη επαφή με το Κυπριακό μπάσκετ μετά από ένα χρόνο αποχή. Και στο κύπελο, σαν να ήμουν στο πάγκο ήταν. Ναι. Εντάξει, το επίπεδο ανεβαίνει κάθε φορά. Είναι καλύτερο και είναι καλύτερα και καλύτερα. Τώρα και με την ανάληψη της, του Ευρωμπάσκετ, του ομίλου του Ευρωμπάσκετ από την Ομοσπονδία, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια βάση ώστε να ανέβει και άλλο περισσότερο την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Και είμαστε όλοι εδώ πέρα για να βοηθήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Απάντησες και στην επόμενη ερώτηση που πρέπει να κάνω, οπότε σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια.